Καταρχάς είναι θέμα τακτικής της χώρας. Η ακρίβεια είναι, αν το θέλετε, αυτό που ζούμε εδώ στην Ελλάδα είναι τεχνική. Δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο που η βενζίνη μας είναι πανάκριβη. Το βαρέλι έπεσε η τιμή του. Η βενζίνη όμως έχει ακριβήνει σε εμάς. Έχουμε βέβαια ίδιες τιμές στην Ευρώπη, αλλά όχι αυτές που πρέπει. Η αλήθεια είναι λοιπόν τα προϊόντα μας. Η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να μην έχει τίποτα, κανένα δικό της προϊόν μεταποιημένο. Τώρα βέβαια με βάζετε και εμένα σε εθνικό κομμάτι. Γιατί όπως έχω πει και γράφω και στις προγραμματικές μου δηλώσεις, ότι δεν θα φεύγει από την Ελλάδα τίποτα εάν δεν είναι μεταποιημένο. Τι σημαίνει αυτό? Τα προϊόντα της Ελλάδος, τουλάχιστον για την αυτάρκεια της Ελλάδος, πρέπει να υπάρχουν πάντα. Σήμερα έχει καταστραφεί η γεωργία μας και όλος ο αγροτικός πληθυσμός. Έχουμε πάρα πολλά είδη εισαγωγής, ενώ έχουμε εμείς, αλλά εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι, το οποίο ευθύνεται, αν το θέλετε, τα κυβερνητικά κόμματα και το κυβερνητικό κόμμα. Είναι μόνο η κυβέρνηση που βγαίνει. Αλλά και όλα τα κόμματα της Βουλής έχουν τεράστια δυναμική μες στη Βουλή, άσχετα αν δεν την ασκούν και συμφωνούν όλοι μαζί. Άρα θα με κάνετε να μπω και εγώ σε προγραμματικές δηλώσεις. Η ακρίβεια μπαίνει μόνο σε ένα κομμάτι καθαρά εθνικών εκλογών για να υπάρχει μια πολύ σοβαρή πολιτική βούληση και να έχει αυτάρκεια στα προϊόντα, στα μεταποιημένα. Θα πρέπει να μην φεύγει τίποτα από την Ελλάδα. Δεν φεύγει ποτέ, έχει μαλάδι. Δεν φεύγει κανένα προϊόν αν δεν είναι μεταποιημένο. Μεταποιημένο σημαίνει συσκευασμένο. Εάν θα πάμε σε μια τέτοια λογική, που πρέπει, που το κάνουν και οι άλλες οι χώρες, και πρέπει για την αυταρκιά μας. Μετά σκεφτούμε τις εξαγωγές μας. Α, εμείς δεν έχουμε καμία αυτάρκεια. Είναι δυνατότερο να εισπράττουμε και να αγοράζουμε λάδι γερμανικό? Πώς να το βρει το λάδι Γερμανία?